σφίγγει ο κλοιός και για τους οφειλέτες του δημοσίου, καθώς με σχετική διάταξη που θα έρθει σύντομα στη Βουλή, καθιερώνονται ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί και για οφειλές προς την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία. Πρόκειται για νομοθετική παρέμβαση στις διατάξεις του κώδικα ίσπραξης δημοσίων εσόδων, προκειμένου να ξεκινήσουν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί και από το ελληνικό δημόσιο. Θα πραγματοποιούνται στην εμπορική αξία των ακινήτων. Η διάταξη αναμένεται να κατατεθεί από το Υπουργείο Οικονομικών εντός του Ιανουαρίου. Στόχος είναι τον Φεβρουάριο ή το αργότερο έως τον Μάρτιο να ξεκινήσουν οι πληστηριασμοί και από το δημόσιο. Όπως αναφέρουν στελέχη του Υπουργείου, το δημόσιο θα χρησιμοποιήσει την ίδια πλατφόρμα με την οποία γίνονται σήμερα οι πληστηριασμοί ιδιωτικού δικαίου. Κοιτάζουν να συντομεύσουν τους χρόνους. Για μένα τους καινούριους πληστηριασμούς από 6 μήνες που ήταν να πάει στους 3 μήνες και για τους παλιούς όταν θα κάνουν μετάπτωση από φυσικό πληστηριασμό σε ηλεκτρονικό από 2 μήνες στον 1 μήνα. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθείτε να αποφύγουν τις εντάσεις που δημιουργούνται έξω από τα ειρηνοδικεία και από την άλλη πλευρά να αναπτυχθεί ένα μέσω των ηλεκτρονικών πληστηριασμών ένα μεγαλύτερο κοινό το οποίο θα μπορεί να συμμετέχει. Ουσιαστικά το δημόσιο θα ακολουθήσει τη στρατηγική των τραπεζών, βγάζοντας δηλαδή σε πληστηριασμό περιουσιακά στοιχεία στρατηγικών κακοπληρωτών. Όσον αφορά τα ακίνητα, πλέον βγαίνουν στην εμπορική αξία και όχι στην αντικειμενική. Αυτό σημαίνει ότι οι αξίες αυτές, οι οποίες θα βγαίνουν από εδώ και στο εξής, θα είναι μικρότερες από ό,τι ξέραμε μέχρι σήμερα και ενδεχομένως θα είναι πιο ελκυστικές για τους υποψήφιους αγοραστές.